Δεν έπεφτε καρφίτσα το τρίμερο στη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται ο Άρης Κουτσιούκης. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Άρη. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, λένε συχνά οι Θεσσαλονίκοι, και φαίνεται πως το τρίμερο του Πάσχα την τίμησαν δεόντως. Όπως βλέπετε και πίσω μου, βρισκόμαστε στην οικίτη, στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, και ήδη πολλοί κόσμος έχει βγει για βόλτα, άλλοι για περπάτημα, άλλοι για καφέ και κάποιοι σιγά σιγά και για φαγητό. Να σας πω ότι έχει βοηθήσει και ο καλός καιρός, με την θερμοκρασία σταθερά πάνω από 20 βαθμούς. Πριν από λίγο το θερμόμετρο έδειχνε 23 υπό σκιά. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν για παιχνίδι δίπλα στη θάλασσα. Τα παιδιά είναι εδώ και παίζουν. Κάποιοι είδαν νωρίτερα. Το βλέπουμε στις εικόνες που μας μεταδίδεις, Άρη. Πάντως οι ξαπλώστρες είναι άδειες, έτσι. Δεν είναι αρκετά τολμηροί ώστε να βουτήξουν, από ό,τι βλέπουμε. Η αλήθεια είναι ότι νωρίτερα είδαμε κάποιους τολμηρούς να κάνουν και την πρώτη τους βουτιά, ωστόσο είναι λίγοι αυτοί. Mm-hmm. Οι περισσότεροι επέλεξαν περισσότερο να βγουν για βόλτα και για καφέ. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα γεμίσουν και οι ταβέρνες. Να σας πω ότι πολλοί είναι εκείνοι που επέλεξαν να έρθουν στη Χαλκιδική και να έρχονται αυτό το τρίμερο και αυθημερών. Δηλαδή ξεκινούσαν το πρωί από τη Θεσσαλονίκη και το βράδυ επέστρεφαν πάλι πίσω. Αυξημένες βέβαια είναι οι πληρότητες που κατέγραψαν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που επέλεξαν να ανοίξουν από τώρα, αλλά και τα ξενοδοχεία είναι λίγα αυτά που έχουν ανοίξει από τώρα, γιατί η Χαλκιδική δεν είναι ένας κλασικός πασχαλινός προορισμός, αλλά ακόμα και κάποιες μονοκατοικίες και βίλες μέσα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης είχαν μεγάλη ζήτηση αυτό το διάστημα. Μια μικρή ανάσα και για τις επιχειρήσεις εστίασης, τις ταβέρνες και τα καφέ που είδαν κόσμο στα καταστήματά τους. Ενώ κλείνοντας να σας πω ότι εδώ έκαναν την εμφάνισή τους και οι πρώτοι τουρίστες, κυρίως από τις βαλκανικές χώρες, από Βουλγαρία και Ρουμανία, και το απόγευμα όσοι επιλέξουν να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς αναμένεται να είναι αυξημένη η κίνηση στους δρόμους. Θετικά τα μηνύματα όμως ότι έχουν αρχίσει να έρχονται και οι πρώτοι ξένοι τουρίστες και στη Χαλκιδική. Άρη Κουτσιούκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.